Γεια σας, Black Hat. Τι θα κάνουμε σήμερα, κάτι καινούριο. Τι ακριβώς, αυτό εδώ. Είναι το ποντίκι από την εταιρεία που ονομάζεται Razer. Και συνεχίζει το όνομά του Ambisus Elite. Τώρα, τι είναι αυτό, το βαθύ Elite, δεν ξέρω. Είναι από το παιχνίδι, που είναι το όνομά του. Δεν έχει το όνομα, δεν το γράφει πουθενά. Α, μισό, το παιχνίδι ονομάζεται Overwatch. Για να το δούμε. Θα πρέπει να το ανοίξω. Κάποιο μαχαιράκι. Μισό. Ξέχασα. Έχει το όνομα του παιχνιδιού εδώ απάνω. Είμαι τυφλός. Δεν το είδα. Με συγχωρείτε να πιω λίγο καφέ, να ξυπνήσω. Εξαιρετικά. Συνεχίζουμε. Wow. Άσε αυτό στην άκρη. Είναι αυτό εδώ. Μισό. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό εδώ, ένα βιβλιαράκι, δεν ξέρω. Α, θα πρέπει να το διαβάσω, ε. Όπα. Τέλος πάντων, φεύγει. Αυτά εδώ είναι τατουάζ. Oh yeah! Άντε, βγάτο. Wow! Μπράβο! Είναι πλαστικό. Εδώ έχει φως. Και εδώ πέρα τριγύρω έχει φως. Αυτό στο εκεί. Όχι, φεύγεις. Εξαιρετικά. Τέλεια. Αυτά. Θα περιμένω μία εβδομάδα περίπου για να επιστρέψουμε. Είμαι ο Νίκος και 2 μήνες μετά που αγόρασα το ποντίκι. Ας εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Όταν σύνδεσα το ποντίκι στον υπολογιστή, μου εμφάνισε διάφορα προγράμματα από τη Razer να κατεβάσω. Και έτσι εγώ τα κατέβασα όλα. Αργότερα ο υπολογιστής μου σερνόταν, έτσι αποφάσισα να διαγράψω όλα τα προγράμματα και να κατεβάσω μόνο το Synapse. Από την Razer. Και ήταν όλα κομπλέ. Τα θετικά του ποντικού τώρα. Κάτω από το ποντίκι γύρω γύρω έχει φως. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ίσως μπορεί να βοηθήσει εάν το δωμάτιο είναι σκοτεινό, έτσι ώστε να βρεις το ποντίκι με το φως που θα εκπέμπει. Είναι αρκετά άνετο στο χέρι. Και με το πρόγραμμα Synapse μπορείς να αλλάξεις το χρώμα, παράδειγμα να έχεις ένα χρώμα, 2 χρώματα, ό,τι θέλεις, αλλά και με ποιον τρόπο θα αλλάζει τα χρώματα και να ρυθμίσεις το ποντίκι όπως γουστάρεις. Τα αρνητικά τώρα του ποντικιού. Φυσικά, έχει κάποια αρνητικά. Μερικά ποντίκια
στα πλάγια του ποντικού ή στη ροδέλα του ποντικού έχει τα βοηθητικά κουμπιά. Αυτό το ποντίκι δεν έχει. Και τέλος η τιμή του. Κοστίζει $60. Εγώ το αγόρασα σε έκπτωση 30 με 40 ευρώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν λίγο ακριβή η τιμή του, αλλά μου άρεσε το ποντίκι. Αλλά και τη σύνδεση που έκανε το Overwatch από το χαρακτήρα Diva. Γενικά είμαι ικανοποιημένος με το ποντίκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε πατήστε like, εγγραφή, καμπάνα. Κάτω στην περιγραφή έχω διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τριγύρω θα εμφανιστούν διάφορα άλλα βίντεο. Γεια σας!